Και πέρα μόνο τις μέρες. Άλλα μπροστά για να μην αφαιρεστώσουν. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Να μην σε πει. Ναι, ναι, ναι. Πάρε τώρα, πάρε. Έρχεστε. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι ωραία που είσαι. Ναι. Είμαστε στα πέντε, ξέρεις, στα πέντε πιο επισκόπτουμε να πούμε στο μέλλον. Ναι. Σοβαρά. Άρα το έχουμε καταφέρει αυτό. Να επιστρέψουμε την οποία. Είναι χρειάζεται σε τεχνική πλειοστή του διορισμού. Thank you.
Να καλωσορίσω τον πρόεδρο που θα επιτρέψει η αγαπημένη Μέρη, κυρία Τριανταφυλοπούλου, και να την ευχαριστήσω πρώτα για την εξαιρετική φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ελπίδα τουλάχιστον δική μου, τον Ιούλιο, επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Να πω ότι μέσα από μια διαδρομή Ρόδο, Καστελόριζο, Κάλυμνο, Κο, ο συμβολισμός αυτής της επιλογής δείχνει και τις προτεραιότητες τις οποίες θέτει ο ίδιος, προτεραιότητες που μας τιμούν όλους πάρα πολύ και μας δίνουν και την σιγουριά ότι η χώρα περνάει σε σοβαρή συμπαγή διοίκηση η οποία μπορεί να προτεραιοποιήσει ορθολογικά, να προτεραιοποιήσει όλες τις
πρώτες τις παρεμβάσεις. Είμαστε σε έναν τόπο, κύριε Πρόεδρε, ο οποίος έχει διδάξει επιχειρηματικότητα. Σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με πάρα πολύ μεγάλη συμβολή στο τουριστικό ΑΕΠ, στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική, με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές της πατρίδας μας, δυστυχώς, πολλές κρυμμένες ευκαιρίες, καλά κρυμμένες ευκαιρίες. Εάν λοιπόν είχα την αποκλειστική ευθύνη να βάλω την ατζέντα της συνάντησης με τη συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι είναι της παραγωγής, πολύ, πολύ συμπυκνωμένη γνώση βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι, γνώση εξαιρετικά χρήσιμη για όλους όσους ασκούμε διοίκηση. Εγώ θα έλεγα να ανακαλύψουμε αυτές τις κρυμμένες ευκαιρίες. Εγώ θα έλεγα οι κρυμμένες ευκαιρίες. Οι χαμένες ευκαιρίες του παρελθόντος και οι κρυμμένες ευκαιρίες του μέλλοντος. Αυτές τις οποίες αν τις βρούμε, τις αξιοποιήσουμε και αν σταματήσουμε αυτό το σερί των χαμένων ευκαιριών, θα μπορέσουμε να δώσουμε το ΑΕΠ στις θέσεις εργασίας, το εισόδημα, το χαμόγελο, την αισιοδοξία που έχει ανάγκη και τις θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός. Αν προσωπικά είμαι περήφανος για κάτι στιγμό, θα έλεγα ότι είμαι για ένα πράγμα, για την θητεία αυτή που πέρασε την δική μου, θα μου το επιτρέψετε αυτό, την διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση κρίσεων που κληθήκαμε να κάνουμε εδώ. Δυστυχώς κληθήκαμε συχνά να κάνουμε διαχείριση κρίσεων στην Κούπα. Σε δύο πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα φαινόμενα. Μεταναστευτικό, προσφυγικό και ο σεισμός. Ο σεισμός των 6,6. Είμαι περήφανος για τη διαχείριση των κρίσεων που κάναμε εδώ ως περιφέρεια και πιστεύω ότι προστατεύσαμε με τον καλύτερο τρόπο τουλάχιστον την οικονομία των νησιών. Πού είμαστε σήμερα? Μετά από ένα ιστορικό ρεκόρ, 2018, απολύτως μη αναμενόμενο. Λέω μη αναμενόμενο γιατί ένας τόπος ο οποίος βγήκε από αυτές τις πολύ μεγάλες κρίσεις, το μόνο το οποίο θα περίμενε φυσιολογικά θα ήταν μια πτώση. Το 2018 έκανε ένα ιστορικό ρεκόρ στην οικονομία του ο τόπος, αναφέρομαι στον τουρισμό του. Λοιπόν, θα συναντήσουμε όλες τις προκλήσεις, που θα απαντήσετε, πιστεύω, στην πορεία σας και σαν Πρωθυπουργός. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ γυρασμένες υποδομές, αποτέλεσμα έλλειψης σχεδιασμού, πολύ μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και το στοίχημα της επόμενης διοικητικής περίοδου, στοίχημα για όλους, είναι να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο όλες αυτές τις παραμέτρους που θα το επιτρέψουν να αξιοποιήσει τη δυναμική του στο μέγιστο. Η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής θα δώσει ΑΕΠ στην χώρα. ΑΕΠ που το έχει ανάγκη. Θα ήθελα στα επιμέρους θέματα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτά τα οποία θα κληθούμε να σχεδιάσουμε άμεσα και πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτό να το κάνουμε αποτελεσματικά, είναι να σχεδιάσουμε το νησί ενεργειακά. Ενεργειακά σημαίνει στις τρεις πυλώνες ενέργειας που είναι απορρίμματα, νερό και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Το περιβάλλον είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Σε ό,τι αφορά το τι υπάρχει σήμερα στην ΚΟ σε μελέτες που μπορούμε άμεσα να αξιοποιήσουμε, νομίζω τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και το διοικητικό μας μοντέλο, το διοικητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι φορείς υλοποίησης, όπως λέμε στη διοίκηση, θα πρέπει να δεχθεί παρεμβάσεις τέτοιες, ούτως ώστε με ταχύτερα βήματα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θα αφήσω το λόγο σε εσάς και στους εκλεκτούς πραγματικά παρευρισκόμενους. Και αν χρειαστείτε κάτι από μένα, σε οποιοδήποτε επίπεδο διευκρίνησης είναι στη διάθεσή σας. Σας καλωσορίζω και πάλι, εύχομαι το συντομότερο δυνατό να σας υποδεχτούμε εδώ με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Να είστε καλά. Σας καλωσορίσω κι εγώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή να δέχομαι τον Ουδιανό Πρωθυπουργό στον χώρο μας. Είναι τιμή που ξεκινήσατε από το 12 και καταλήγετε να κλείνετε την περιοχή σας στην ΚΟ. Πριν από 15 μέρες ζητήσατε καθαρή δίκη. Πήραμε.
Και τώρα πάμε στην επόμενη, όσο μπορούμε πιο δυνατά και δίπλα σας. Κοντά σας, με αγωνιστική διάθεση και πάντα για τον αέρα που αποπνέεται αισιοδοξία για τους Έλληνες. Είπαμε να κάνετε μία τοποθέτηση και μετά οι φορείς πάνε... Ένα από εδώ. Θα ακούσω τους φορείς πρώτα και θα κλείσω εγώ για να συνοψίσω για αυτά τα οποία άκουσα. Η κυρία Σβήνα από την Ένωση Ξενοδόχων. Νομίζω ότι ακουγόμαστε. Ναι, τα ακουγόμαστε. Έχει άλλο τρόπο να κάνει. Φωνή μιλάς δυνατά, οπότε νομίζω δεν έχουμε θέμα. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλωσορίσω στον τόπο μας, στο σπίτι μας. Είχαμε τη χαρά να τα πούμε και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων πριν από ένα μήνα, όπου να ενημερώσω για τους παρευρισκόμενους, σας παραδώσαμε ένα ολόκληρο βιβλίο με θέματα της ξενοδοχείας, θέματα που μας απασχολούν. Οπότε θα με κατανοήσουν και οι συνάδελφοι που θα περάσω κάποια θέματα μας στα γρήγορα προκειμένου να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να έχουν λόγο και θέλω να σταθώ στα πολύ βασικά. Ξεκινώντας να σας περιγράψω σύντομα το τουριστικό προϊόν της ΚΟ, γιατί εάν θεωρούμε, που ξέρω ότι το θεωρείτε, τον τουρισμό ως πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας, τότε η ΚΟΣ αποτελεί μία από τις βάσεις του πυλώνα αυτού. Με 250 περίπου ξενοδοχεία, με 60.000 κλίνες, 70% των οποίων ανήκουν στις υψηλές κατηγορίες των 4 και των 5 αστεριών, με ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα στα Βαλκάνια, 15.000 θέσεις συνεδρίων διαθέτει το νησί της ΚΟ και οι ξενοδοχειακές υποδομές μας βγάζουν ως προπρόσωπους, με υδάτινα πάρκα, αθλητικά κέντρα, με spa centers. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν χαράξει αυτό που λέμε τουρισμό, που ονομάζουμε τουρισμό στο νησί της ΚΟ. Λοιπόν, υποδέχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο κατά μέσο όρο τουρίστες και φτάνει και το 1,5 αν υπολογίσουμε και τους επισκέπτες που έρχονται από την Τουρκία. Σε γενικές γραμμές, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης μας, δεν μπορώ να μην τονίσω ότι κλειδονίστηκε το τουριστικό προϊόν της ΚΟ από το 2015 με την κρίση του μεταναστευτικού. Το 2016 είχαμε την απώρεια της κρίσης. Το 2017 ήρθε ο σεισμός. Βέβαια, η διαχείριση ειδικά στο σεισμό ήταν άψογη. Καταφέραμε μέσα σε μία εβδομάδα αυτό πραγματικά. Ήταν επίτευγμα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το δύσκολο της κατάστασης και μάλιστα να κλείσουμε το 2017 θετικά. Και το 2018 με διψήφια αύξηση. Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ σε θέματα τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει και που απασχολούν τον νησί της ΚΟ. Το πρώτο θέμα που θα σας θέσω είναι το μεταναστευτικό. Γιατί στην περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης δημιουργήθηκε ένα κέντρο, το οποίο θα ήταν ένα κέντρο υποδοχής και το οποίο μετατράπει αργότερα σε ένα κέντρο μόνιμης διαμονής των μεταναστών και των προσφύγων. Δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Το νησί της ΚΟ υπήρξε το θύμα της έλλειψης συνεννόησης, της έλλειψης προγραμματισμού, της προχειρότητας και της έλλειψης τουριστικής συνείδησης, να στο πω ως εξής. Αυτή τη στιγμή δεν υποφέρει μόνο η ΚΟΣ, υποφέρουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία έχουν αντίστοιχα κέντρα. Για μας δεν νοείται τουριστικός προορισμός να έχει κέντρο μόνιμης υποδοχής. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ξεκινήσουν ξανά οι ροές. Έχουμε ροές. Βέβαια, πολύ λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αλλά μας μεταφέρουν μετανάστες από άλλα νησιά. Η υπηρεσία του ασύλου δεν λειτουργεί και για να μην χαρακτηρίσουμε πάλι, να μην σχολιάσουμε και τη διαδικασία της φύλαξης, της ασυνόμευσης μάλλον των συνόρων, ως νησιώτες, ως ακρίτες, πραγματικά είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Άρα λοιπόν θέλω να σας τονίσω ότι περιμένουμε να τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να μην αισθανόμαστε ότι έχουμε κινητές βόμβες στα νησιά μας. Να συνεχίσω για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Για να πούμε ότι θα πρέπει και έχει μια συνέχεια με το μεταναστευτικό, κακώς συνδέθηκε η παραμονή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ με το μεταναστευτικό. Δεν φέρνουμε ανταλλάγματα. Το μειωμένο τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ τους δικαιούμαστε ως το ελάχιστο για την ισιωτικότητα που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση σε εμάς που στηρίζουμε τα σύνορα της χώρας μας. Και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να συζητάμε για διεύρυνση και στα υπόλοιπα νησιά στα οποία καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ και όχι να παλεύουμε και να μην γνωρίζουμε κιόλας εάν θα πάρει παράταση το μέτρο ή όχι. Και δεν ξέρω και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας αν μπορούμε να δουλέψουμε προκειμένου να παραταθεί το μέτρο. Είναι κρίμα να χάσουμε.
τους μειωμένους στην Ελλάδα. Δεν το αξίζει. Το ελάχιστο που μπορεί. Το ελάχιστο που μπορεί. Το ελάχιστο που μπορεί. Και πραγματικά καμία, κανένα μέτρο μεταφορικού ισοδύναμου ή οτιδήποτε άλλο μέτρο δεν έρχεται να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Να πούμε επίσης, να περάσω στις υποδομές. Το είπε και ο Περιφερειάρχης, το λέμε και σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να δώσουμε έμφαση στις υποδομές. Πρέπει να επενδύσουμε, δεν νοείται τουριστικός προορισμός, όπως είναι ο οικός, ειδικά σε ένα νησί ανεπτυγμένο όπως ο οικός, χωρίς να έχει νοσοκομείο. Είναι θέμα ασφάλειας πια. Δεν νοείται τουριστικός προορισμός χωρίς ένα άρτιο οδικό δίκτυο. Χωρίς άρτια οργανωμένες πύλες εισόδου. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση σε ένα άλλο θέμα, θα σας δώσω ένα υπόμνημα. Το θέμα με τους ελέγχους στην είσοδο Σέγγεν. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πραγματικά αυτά τα φαινόμενα είναι τραγελαφικά. Έρχονται για λίγες ώρες επισκέψεις από την Τουρκία και περιμένουν να θα μείνουν στην ΚΟ 5 ώρες και τις 2 τις κάνουν στην ώρα γιατί δεν έχουν προσωπικό προκειμένου να προχωρήσει σε ελέγχο. Σύστημα αποκοδημητής απορριμμάτων είναι στα όρια του και βεβαίως χωροταξικό. Δεν υπάρχει χωροταξικό. Ούτε σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει χωροταξικό, ούτε τα κατατόπους χωροταξικά, στα οποία πρέπει ως επόμενη κυβέρνηση να κάτσουμε και να τα δουλέψουμε μαζί. Προκειμένου όταν θα συσταθεί ένα χωροταξικό σχέδιο, ειδικά στον κάθε τόπο ξεχωριστά, θα πρέπει να συμβάλλουν και οι επιχειρηματίες που λειτουργούν, που επιχειρούν στον τόπο αυτό. Η βασικότερη υποδομή είναι η εκπαίδευση. Πέραν του ότι δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό για τα ξενοδοχεία, πόσο μάλλον να βρούμε και ένα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Πνευματικά συγγενικά δικαιώματα. Σας τα θέσαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, επιτέλους πρέπει να δοθεί μια λύση. Με κάθε σεβασμό προς το δικαίωμα, ένα τέλος το οποίο θα το διατηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού με τον ΟΠΗ και θα το διανύμει δίκαια και προς τους νόμιμους αποδέκτες. Είναι μια μάστιγα, κύριε Πρόεδρε, τα πνευματικά συγγενικά δικαιώματα. Η οικονομία διαμοιρασμού που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα φαινόμενο το οποίο κακά τα ψέματα ήταν να καλύψει κάτι κενά στον χώρο της φιλοξενίας. Όμως χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο να διασφαλίζει τουλάχιστον τους κανόνες υγείας, υγιεινής, ασφάλειας κλπ. Και βέβαια ένα που δεν μπορώ και αυτό να μην το αναφέρω, συλλογική σύμβαση εργασίας. Ήμασταν από τους λίγους κλάδους που στήριξαν και στην περίοδο κρίσης τις σχέσεις εργαζόμενων εργοδοτών. Μάλιστα, στη συνάντησή μας αυτό συζητήθηκε ευρέως. Όμως θέλω να σας αναφέρω ένα πρόβλημα, ότι ενώ υπάρχει συμφωνία και υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, εδώ έχουμε κάποιες συγκρούσεις με την νομοθεσία. Η επιθεώρηση εργασίας δεν δέχεται το εξαήμερο, δεν δέχεται την παραπάνω ημέρα εργασίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθεί η συλλογική σύμβαση. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός αυτών των καταστάσεων. Γιατί αισθανόμαστε ως επιχειρηματίες όμοιροι της νομοθεσίας. Θέλουμε επίσης μια διευκόλυνση στην νομοθεσία, προκειμένου να μπορούμε να δημιουργήσουμε τοπικούς DMOs, που λέμε, δηλαδή για τη διαχείριση του τουριστικού μας προϊόντος, με τέτοιες συνθήκες που να μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει οικονομικά. Χωρίς οικονομική συμβολή από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε δράση marketing για το νησί μας. Έχουμε κολλήσει σε αυτό το θέμα. Σε γενικές γραμμές, έτσι για να το μαζέψω όλο αυτό, θέλω να πω το εξής. Θέλουμε να μας φτιάξετε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι και φιλικό προς νέες επενδύσεις. Θέλουμε να μας φτιάξετε ένα περιβάλλον, μια δομή, στην οποία θα μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με τρόπο βιώσιμο. Από εκεί και πέρα, αυτά τα επιμέρους θέματα που σας είπα, θα μας επιτρέψετε εμάς ως φορείς να τα επιλύουμε με τον εκάστοτε υπουργό που θα είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα. Εάν μας αφήσετε να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις, τότε πραγματικά μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Και να πω και το εξής, ότι ζούμε στην αντίφαση των δύο καταστάσεων, δύο διαφορετικών καταστάσεων. Ο τουρισμός της ευημερίας των 32 εκατομμυρίων αφήξεων και από την άλλη η αλήθεια της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά λοιπόν, και μάλιστα την Πέμπτη θα σας παρουσιάσουμε και ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων μια έρευνα συγκυρίες, όπου τα νούμερα είναι αρνητικά. Δεν έχουμε στόχευση στον τουρισμό μας. Ο τουρισμός είναι τουρισμός συγκυριών. Θα πρέπει πλέον να μπει ένα πλάνο δεκαετίας τουλάχιστον. Πάνω σε αυτό το πλάνο θα πρέπει να εργαστούμε
όλοι μαζί και αυτό θα αποδειχθεί φέτος με την πτωτική κλείνω μέρη, με την πτωτική πορεία που θα έχει το τουριστικό μας προϊόν, γιατί ανεβαίνουν οι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι επειδή η Ένωση Οδόγων έβαλε πάρα πολλά θέματα, οι επόμενοι φορείς θα συμπληρώνουμε για να έχουμε λίγο οικονομία χρόνου να μπορέσουμε να. Κυρία Παπαδούλη, ναι. Κυρία Παπαδούλη είναι πρόσωπο να δώσουμε την. Θα σας καλωσορίσουμε και εμείς για άλλη μια φορά. Ίσως θα γνωρίζετε ότι ο κλάδος μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες πρωτοβάθμιου και το δευτεροβάθμιο όργανο μας. Θα θέσω, επειδή προηγουμένως μίλησε η κυρία Σβήνου και κάλυψε πολλά θέματα, εγώ θα θέσω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή αυτό το νόμο με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Αυτό έχει δύο βασικά κακά, ας πούμε, δύο βασικές κακές επιπτώσεις και στον τουρισμό και στον κλάδο μας. Πρώτον, το να φορολογείται κάποιος διαφορετικά και να παρέχει υπηρεσίες αναφίβολες, διότι δεν ελέγχονται οι λειτουργικές του υπηρεσίες μέσα στα δωμάτια όταν κάποιος κάνει απλά ένα μισθωτήριο. Δεν έχει πάρει καμία πιστοποίηση, δεν έχει πάρει καμία άδεια και φορολογείται χαμηλότερα. Μπορεί να έχει τα ίδια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ένα ενοικιαζόμενο μεσαίο και φορολογείται με το 9%, πληρώνει και το τουριστικό του τέλος. Και βεβαίως έχει πάρει ένα σήμα. Λοιπόν, είδαμε ότι έχει γίνει μια ραγδαία αύξηση στην Ελλάδα σε ανεξέλεγκτο βαθμό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να το ξαναδείτε. Ευελπιστώ ότι με την καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά και με το Υπουργείο Τουρισμού και με το Υπουργείο Εργασίας, γιατί το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να δείξω. Ο κλάδος μας πέτυχε, μετά από πάρα πολλούς αγώνες, να επαναφέρουμε την ενημερωτική καρτέλα. Η ενημερωτική καρτέλα στα μέλη μας δίνει τη δυνατότητα, καταρχάς, να προσφέρουν υπηρεσίες, γιατί μέσα στην ενημερωτική καρτέλα, αφού είναι ελεύθερες τιμές, εξηγούμε σε δύο γλώσσες πώς θα πρέπει να ενημερώνονται οι τουρίστες και να είναι και καλυμμένοι τα μέλη μας. Έχει γίνει υποχρεωτικό. Αυτός όμως που δεν βγάζει καρτέλες δεν έχει καμία κύρωση. Δεν έχει κανένα πρόστιμο. Παλιά, μέσα από τα γραφεία του ΕΟΤ, τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, πήγαιναν κάποια πρόστιμα. Μπορούσαμε να συνετίσουμε τέλος πάντων τα μέλη μας, έτσι ώστε να είναι πιο συνεπείς. Τώρα έγινε ένας νόμος ο οποίος είναι στον αέρα. Θέλω να το δούμε και αυτό. Και ένα τρίτο και θα κλείσω. Τα μέλη μας είναι ένας κλάδος που σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι εκπαιδευμένοι στον τουρισμό. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε κάποια προγράμματα ΛΑΕΚ, τα οποία εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας. Χαίρομαι που μπορούμε να περνάμε τέτοια προγράμματα και να εκπαιδεύονται οι υπαλλήλοι. Θέλουμε όμως να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα επιδοτούμενο που να μπορέσει να επιδοτήσει την επιμόρφωση των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν με αγάπη να προσφέρουν στις καινούργιες ανάγκες που καλείται ο τουρισμός, τέλος πάντων, απαιτεί τέλος πάντων από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και πάλι σας καλωσορίζουμε. Με τη νέα κυβέρνηση θα έχουμε επαφές. Είμαι σίγουρη ότι κάποια θέματα τα οποία πέρασαν μέσα από το δευτεροβάθμιο όργανό μας μπορούν να λυθούν. Και πάλι σας καλωσορίζουμε και ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάμε στον κύριο Σαράντη, είναι ο πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του ΕΒΕΤ, που είναι και πολύ γρήγορος για να κάνουμε λίγο οικονομία, για να μπορούμε να. Νομίζω ακούγεστε και χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε. Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στον Αμορφικό. Το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου σας καλωσορίζει. Στο νησί του Ιπποκράτης και στην Ιπποκρατική ιδέα. Νομίζω ότι το αποτύπωμα του Γιώργου του Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη μας, έδωσε ακριβώς την εικόνα για το τι χρειαζόμαστε. Συμπληρωματικά μόνο, οίκος μαζί με την Ίσυρο είναι περίπου στις 5.500 επιχειρήσεις. Έχουμε 6 συνοπηλία, 3 ηλιοτριβεία, 3 βιοτεχνίες μελιού και έχουμε και 2 πυροκομεία. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στρακίδης από τον Εμπορικό Σύλλογο. Προσφυρίσατε κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω πολύ σύντομα ένα πράγμα το οποίο υπόθηκε απλώ για να δώσω έμφαση για τους συνεργαζόμενους συνεργαστές του ΕΠΙΑ. Ήταν ένα εργαλείο αναπτυξιακό για μας, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ να αναπτύξουμε και τον τομέα το δικό μας και γενικά όλη την οικονομία. Θέλουμε να επανέλθει σε όλα τα νησιά
δεν θέλουν ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα, απλώς εργαλειακά, αναπτυξιακά εργαλεία. Είχαμε ένα τέτοιο και το χάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρακίδη. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Έψινο, είναι από το Σύλλογο Λογιστών Ελευθερών Επαγγελματιών ΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά που ήταν στην ΚΟ, σας είχα πει ότι τα γραφεία μας και ο ρόλος μας είναι να παράσουμε ψυχολογική υποστήριξη στους πελάτες μας. Το θυμάστε, μετά την λέλαπα και την πίεση την οποία δέχτηκαν και τελικά δεν άντεξε ο χώρος και το εξέφρασε στις εκλογές. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, μελετώντας τις ομιλίες σας, τις τοποθετήσεις σας και προσπαθώ έτσι να αποκωδικοποιήσω τις σκέψεις σας, είναι η μεγάλη σας αγωνία που έχετε πώς θα δώσετε μια κίνηση στην οικονομία. Εάν δεχθούμε λοιπόν ότι η οικονομία δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, το ελληνικό, οι μεγάλοι δρόμοι κτλ., θέλω να καταθέσω την εξής πρόταση. Είναι μια καλή συγκυρία μέσα από το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων και της Περιφέρειας. Να στηθεί ένας φορέας μεικτός, όπου εκεί να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο όλες οι μικρές και αδιέξοδες μικρές επενδύσεις. Το ένα σπιτάκι που είναι να γίνει σαγαθολίσει και δεν γίνεται και θα δώσει 30 μεροκάματα που για αυτούς έχει μεγάλη αξία όσο και το ελληνικό στην Αθήνα. Μια βιοτεχνία, δηλαδή οι στρεβλώσεις, οι νομοθετικές οι οποίες υπάρχουν, η διοικητική ανεπάρκεια, οι αγκυλώσεις, πώς με αυτόν τον συστηματικό τρόπο θα υπάρξουν οι καταγραφές και θα υπάρξουν οριζόντιες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να απελευθερωθεί. Υπάρχει πλειάδα επενδύσεων στην περιφέρεια οι οποίες δεν υλοποιούνται, δεν τρέφονται, γιατί το σύστημα έχει σπάσει το τσαμπουκά στον κόσμο. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να ανέβει το ηθικό του κόσμου, να αισθανθεί το ελληνικό κράτος ότι είναι δίπλα του συμπαραστάτη του και συμμετέχει στην αγωνία του. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτός που καθυλώνει τον κάθε μικροεπιχειρηματία που θέλει να κάνει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ και έχουμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Έψινε. Από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ναι, ναι. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου, είναι πλέον κατανοητό σε όλους, οικονομολόγους και εμείς, ότι αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι ο νέος πλούτος. Είναι ο νέος πλούτος. Η παραγωγή νέου πλούτου προκειμένου να το μοιράσουμε. Πολλές φορές μιλάτε για ανάπτυξη. Έχετε εξαγγείλει ήδη μείωση των φορολογικών συντελεστών, των άμεσων φορολογικών συντελεστών. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτείτε την δυνατότητα η μείωση αυτή να είναι παράλληλη με κίνητρα. Για παράδειγμα, η επανεπένδυση θα πρέπει να κερδιθεί. Ακριβώς. Ακόμα και οι προθεσμιακές καταθέσεις κάποιων επιχειρήσεων στις τράπεζες θα μπορούσαν να λύσουν ή να βοηθήσουν στη λύση του ζητήματος της ρευστότητας των τραπεζών. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να πρημοδοτηθούν, ίσως παράλληλα με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ένα δεύτερο γρήγορα που ήθελα να σας τονίσω, κύριε Πρόεδρε, είναι η αναντιστοιχία η οποία παρατηρείται μεταξύ του παραγόμενου ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου και αυτά τα οποία εισπράττει ο πολίτης, ο ντόπιος κάτοικος του Νοτίου Αιγαίου. Είμαστε υπέρ, ως οικονομικοί, είμαστε υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης ανά την πατρίδα μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να περιμένω 2 χρόνια να φτιαχτεί ένα λιμάνι το οποίο καταστράφηκε από το σεισμό. Τέλος, ένας από τους πολλούς φόρους που πήγε τελευταία είναι και το τέλος διαμονής. Επειδή δεν περίμενε, το είχε σημειώσει αλλά δεν ακούστηκε. Θα ήθελα να πιστευτείτε περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κεντρική πολιτεία έχει καθήκον να εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι ο φόρος αυτός τουλάχιστον, αν όχι και ο ένφια, όσο παραμείνει και αν παραμείνει, θα πρέπει να δοθεί προς τις τοπικές, του πρώτου ή του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτοί οι βαθμοί εμείς να σχεδιάσουμε το δικό μας τουριστικό μέλλον. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φαντάκη είναι η πρόεδρος του Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο νησί του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη και σας ευχόμαστε καλή
τα προβλήματα όπου και να πηγαίνετε πιστεύω ότι είναι τα ίδια και είμαι σίγουρη ότι έχετε ενημερωθεί τόσο για τα προβλήματα της υγείας εδώ στην Κόψη και στα Δωδεκάνησα. Έχετε πολύ καλούς συνεργάτες, ευαισθητοποιημένους αυτό το θέμα όπως ο κύριος Κόνσουλας και νομίζω ότι σας ενημερώνει. Εντάχει, να πω απλά δύο πράγματα ότι το νοσοκομείο της Κόψης με φοβερές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, προσωπικό, τα πάντα. Ακόμα και στο τηλεφωνικό κέντρο που θα λειτουργήσει μέχρι τις 11. Από εκεί και ύστερα καλείται ο εφημερεύον γιατρός να κάνει τον τηλεφωνητή. Το ΕΧΑ που δεν μπορεί να καλύψει όλες τις βάρδιες του 24ωρου. Με πάρα πολύ κόσμο, το είπε και η πρόεδρος των ξενοδόχων, με πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο το καλοκαίρι, και 35.000 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα. Δεν μπορούμε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε με φοβερές ελλείψεις και σε ειδικότητες. Ακόμα χθες έμαθα ευτυχώς ότι ήρθε και ένας καρδιολόγος. Εφημέρευα, εγώ είμαι γενικός γιατρός, έκανα τον καρδιολόγο και διακόμισα περιστατικά στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η κάθε διακομιδή που στοιχίζει από 18 μέχρι 30.000 ευρώ και γίνονται διακομιδές περίπου 175 το χρόνο. Τόσο πολλές. Μία κάθε δύο μέρες. Φανταστείτε τι σπατάληση του δημοσίου χρήματος, έτσι, που με την πρόσληψη κάποιων βασικών ειδικοτήτων θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί οι περισσότερες. Αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό προσφυγικό με τον ίδιο τρόπο που με πάρα πολλούς τους δεχόμαστε καθημερινά και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πολλές φορές τις ανάγκες τους. Με ένα στενοφόρο, όπως σας είπα, δεν μπορεί να καλύψει και όλες, το ΕΔΑΠ και όλες τις βάρδιες του ασθενοφόρου. Υπάρχουν πάρα πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω για αυτά τα θέματα. Ελπίζω όμως την σιωπικότητα να την δείτε με διαφορετικό τρόπο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπως ήταν και μια παλιά εκπομπή. Άλλο στην Αθήνα και στη Στεριά και άλλο στα νησιά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι και οικονομικά, επειδή είναι συνδεδεμένο και το τουριστικό προϊόν και με το νοσοκομιακό προσφέρει πολλά, δεν μας αξίζει αυτή η πρωτοβάθμια, το επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας που υπάρχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε σύντομα από την Αθήνα, θα είσαστε σε ένα μήνα και θα πω επιγραμματικά, επειδή με έχουν καλύψει οι υπόλοιποι, τουρισμούς δεν εννοείται χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Απαιτούμε, θα το βάλω έτσι, την ίδρυση τουριστικής σχολής, υπάρχει ιδιωτική, την ίδρυση τουριστικής σχολής στην ΚΟ. Δεν μπορεί να τα έχει όλα η Ρόδος, κύριε Περιφερειάρχη. Δεν μπορεί όλα στη Ρόδο. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ούτε Ρόδο. Δεν έχει ούτε στη Ρόδο, θα μπορεί να την έχει κύριος. Αυτή είναι η ομορφιά της Ελλάδας. Πρέπει να δείτε το θέμα. Δεν μπορεί να την έχει κύριος, δεν σας είπα. Ανωτάτης, όχι ανωτέρας όπως είναι στη Ρόδο ή το ΔΕΗ, ανωτατοποίηση τουριστικής σχολής, πανεπιστημιακό επίπεδο. Όλες οι ξένες χώρες, Ισπανία, Τουρκία, έχουν ανωτάτο επίπεδο τουριστικές σχολές. Για να μπορέσουν να βάλουν προσωπικό. Παράλληλα, κάτι που είπε η πρόεδρος. Για να τελειώνω, σύντομα. Εφταήμερο εργασίας. Όχι αυτό ο εκβιασμός που γίνεται από τους ελέγχους εδώ πέρα. Και όχι εξαήμερο, εφταήμερο. Οι περισσότεροι πάλι θέλουν να δουλεύουν 7 μέρες, γιατί δουλεύουν 5 μήνες το χρόνο. Και όχι παρά αυτό, όχι περισσότερο. Δεν μπορούν 5 να θρέψουν τους 12. Άρα απαιτούμε να γίνει πιο εύκολα, πιο ευέλικτο το θέμα των 7 ημερών. Και όχι να επιτρέπεται η σπάθη έλεγχος και πρόσφυγος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριε Τζαμάλης από τους πράκτορες. Καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε. Προελίσατες με έχουν καλύψει. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Θέλω να λάβετε υπόψη σας ότι πολύ σημαντικό κομμάτι δικό μας είναι η ταχεία αν θέλετε, κάλυψη του λιμάνιου, το να διορθωθεί το λιμάνι μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και τουριστικά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε αυτή η μικρή δυνατότητα προσέγγισης πλασιαρόπλων, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, με τη ζημιά την οποία έχει πάθει το λιμάνι μας, δεν μπορούμε να δεχθούμε πλασιαρόπλων. Και το δεύτερο και σημαντικότερο που περικλεί όλα αυτά, με έχει καλύψει απόλυτη κυρία Σβήνη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
να μας απαλλάξετε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, να νιώθουμε ως αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιχειρήσουν και κυρίως οι νέοι, να μας απαλλάξουν από αυτό το πράγμα που νιώθουν ως σαν εγκληματίες, συγγνώμη για την έκφραση. Όσοι επιχειρούν στην Ελλάδα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή νιώθουν ως εγκληματίες. Αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα τα οποία θα επιτύχετε και σας παρακολουθούμε πολύ συχνά να το τονίζετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στο Ισηπισκό και να μην μας ξεχνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τους φορείς έχουμε ολοκληρώσει. Ο κύριος Βαγκούς είναι ξενοδοχής και ο κύριος Βαγκούς και ο κύριος Πουλή και θα κλείσουμε. Βεβαίως. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προαλογήσαντες. Το πιο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό πράγμα για εμάς, στο δικό μας τον κλάδο, τον ξενοδόχο, είναι το θέμα των αντιεκδοτήσεων. Στο να χτίσουμε και να φτιάξουμε και να επιχειρήσουμε και να ρισκάρουμε τα χρήματά μας και τα λεφτά μας κάνοντας μια νέα καινούργια μονάδα, το να βγάλουμε τις άγγελες για να γίνει αυτό, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο κ. Ζαχαρίας μαζί μου, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να λειτουργεί 10 χρόνια ολόκληρο το ξενοδοχείο. Έχουμε φτάσει σε καιρούς που νομίζω ότι υπάρχει ακόμα το κράτος εν κράτη και ίσως να πέσουμε και σε έναν μοναδικό άνθρωπο και να μην προχωράει η δουλειά μας. Ρισκάρουμε πολλά λεφτά, δεν θέλουμε να γίνει άναρχη η δόμηση ή να μην γίνει σωστή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται οι άδειες πολύ και πριν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαχαρίας. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε να μας δείτε από κοντά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, διότι τα πάντα έχουν υποθεί. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας παρακολουθήσω είναι να έρθετε να μας δείτε και μετά από τα δύο στους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, να νιώσουμε ότι έχουμε το κράτος κοντά μας, διότι απασχολούμε πάρα πολλούς ανθρώπους, αγωνιζόμαστε πολύ και θέλουμε να αισθανόμαστε ότι κάποιος μας λέει μπράβο, πάτε και εμείς εδώ είμαστε. Μην τα αναλύσουμε, τα είπαν όλα οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να νιώσουμε ότι είμαστε καλά, ότι δεν κάνουμε κάτι κακό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαρία. Επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει, οπότε θα κλείσουμε με τον κύριο Πουλιού. Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μας που είστε κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Προβλέπουμε σχεδόν στην τοπική αυτοδιοίκηση 30 χρόνια. Και θα ήθελα να βάλουμε μία πλατφόρμα εκκίνησης για την οποία αναφερθήκατε και εσείς, γιατί σε αυτά τα 30 χρόνια τουλάχιστον που δραστηριοποιούμαστε και στον τριτογενή τομέα στον τουρισμό, ακούμε συνεχώς ότι το επιχειρήν ενοχοποιείται, το κέρδος ενοχοποιείται. Θα θέλαμε να φύγουμε από αυτό και να πάρουμε μία νέα πλατφόρμα εκκίνησης με τη βοήθειά σας και να δούμε πώς ο τουρισμός θα αγκαλιαστεί από τον πολιτισμό, από το περιβάλλον και πράγματα τα οποία προσφάτως αναφέρατε και εσείς στη συνέντευξή σας που δώσατε στον ΣΕΤΑ. Γιατί εμένα προσωπικά με πειράζει πλέον να ασχολούμαστε με τον τουρισμό, τον τριτογενή τομέα, αφήνοντας χιλιόμετρα πίσω τον πρωτογενή τομέα κτλ. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις αξίες που έχουμε διδαχθεί από τους παλαιότερους και να κάνουμε μία νέα εκκίνηση, να δούμε την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον. Σας δίνω ως παράδειγμα την υπογειοποίηση καλωδιών ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Να ξαναδούμε φωτισμένους αρχαιολογικούς χώρους, καθαρά πάρκα. Άρα, διοικητικά πέφτει σε εσάς η ευθύνη. Να δούμε ξανά το μοντέλο διοίκησης των νησιών. Νησιωτικότητα είναι ένας ορισμός. Πιστέψτε με, πολύ δύσκολος, γιατί εσείς εχθές από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, σήμερα στην Κάλυμνο και στην ΚΟ, είδατε πόσα μίλια διανύσατε για να μπορούμε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κατανοείτε λοιπόν ότι πρέπει, παραδείγματος χάρη, θα το πάω κομματικά, σπάσιμο νομαρχιακής επιτροπής, βορείου συγκροτήματος των δεκανήσων.
πώς θα πάει ο Πάτριος στη Ρόδο να συνεδριάσει την Ομαρχία εκεί. Δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να εκλεγεί. Ποτέ. Δεν θα μπω στα βουλευτικά. Το έχω καταθέσει σε όλους που έχουν έρθει κατά καιρούς. Γιατί στα Ιόνια και όχι στα Δωδεκάνησο. Γιατί τόσο ροδοκεντρικό το σύστημα. Βάζει το χέρι επί τον τύπο στον Ιόν και αν θέλετε ο Αγαθανησιώτης να έχει δίπλα του βουλευτή, θα πρέπει να βάλετε βουλευτή χωρίς συγκροτήματος του Δωδεκανήσου. Ξεκάθαρες κουβέντες. Αν θέλετε δηλαδή να ξαναδούμε αυτή την πλατφόρμα που σας είπα, εκκίνησης, θα πρέπει η εξουσία να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, να μην είναι μακριά του. Γιατί η αποκέντρωση δεν είναι να καταργώ τα επαρχία και να έχω εντεταλμένους συμβούλους. Αποκέντρωση είναι να έχω πανίσχυρο επαρχείο και αντιπεριφέρεια βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου, ώστε ο πολίτης και ο πολιτικός να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό ανά νησί. Αυτό λείπει. Γιατί τώρα που θα φύγετε, θα ξεχαστούμε πάλι, αλλά εγώ εύχομαι σε εσάς, γιατί κρατάτε μια σταθερή πολιτική, κρατάτε τον λόγο σας, εύχομαι όταν πάτε στην Αθήνα, μετά τις εκλογές, να μην ξεχάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κόμμα. Το κόμμα είναι αυτό που θα κρατήσει δεμένη την εξουσία με τις τοπικές κοινωνίες. Τελειώνοντας. Δορυφόρος λογαριασμός και παρατηρητήριο τουρισμού. Πριν κάποια χρόνια, ο κύριος Χατζημάκος τόλμησε ως πρόεδρος του ΕΒΕΔ και έκανε ένα πειραματισμό. Έστειλε φοιτητές και νέους οικονομολόγους εδώ στη ΓΟΝ και κάθισαν στο αεροδρόμιο και μετρούσαν αφίξεις και παράπονα. Σήμερα στην Ελλάδα, στην ΚΟΜ και στην Ελλάδα, δεν είναι μετρήσιμο τι προσφέρει ο μαθηματικός στον τουρισμό ή εμείς τον περιπτερά. Ήμουνα σε επιτροπή με υπουργό τουρισμού την κυρία Πετραλιά, με φοιτητές από το ΠΑΠΗ, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και με τα μεταπτυχιακούς, άλλαξε ο υπουργός, σταμάτησαν όλα. Ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μία είναι η πλατφόρμα που σας είπα. Το τελευταίο που θερμά παρακαλώ, δεν νοείται να προχωρήσουμε αν δεν έχουμε στατιστικό κομμάτι. Άρα, η στατιστική είναι αυτή που θα μας δείξει αν πάμε σωστά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα. Θα αποδεσμεύσουμε τον Γιώργο, ο οποίος έχει μία πτήση να προφτάσει. Αφού όμως τον ευχαριστήσω, όχι μόνο για το γεγονός ότι παρευρέθη κατά τη διάρκεια της περιοδίας μου και είναι πάντα αρρωγός στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας στην ελληνική κοινωνία, αλλά και διότι ήταν και είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κατάφερε και πέτυχε την επανεκλογή του. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στη δουλειά την οποία έκανε η περιφέρεια. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικός. Γνωρίζει ότι πολλές φορές πρέπει να κινείται στα όρια για να μπορεί να επιτυγχάνει μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα είναι σύμμαχός μου την επόμενη μέρα για να χαράξουμε μια αποτελεσματική πολιτική για τα νησιά μας. Με αυτές τις καλές κουβέντες σε αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχεις φύση. Α, βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Τότε για να παρακαλώ. Δεν πειράζει. Λέγομαι Τάλαρος, είμαι γιατρός. Ανήκω και εγώ στο Ιατρικό Σύλλογο, είμαι πρόσωπος του Συλλόγου στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ήθελα να ακούσω και θέματα πολιτισμού και δεν τα άκουσα. Να δείξουμε τα θέματα που είναι η μοναδικότητα στον κόσμο. Ο Ιπποκράτης, το Ασκληπείο, το Διεθνές Ιπποκρατείο Ίδρυμα, η ανάδειξή του, η αρχαιολογική μας χώρα. Πρέπει κάποια επιτροπή, η οποία όχι απλά θα οριστεί, αλλά θα δουλεύει, να παρατηρεί, να βλέπει τα προβλήματα και να τα λύνει τοπικά με δυνατότητα παρέμβασης. Και όχι μόνο οικονομικούς πόρους, αλλά να γνωρίζει τι θα κάνει. Να έχει ανθρώπους, επιστήμονες που έχει η Ελλάδα και είναι ανέργοι και να ασχολούνται με αυτά. Γιατί στο κάτω-κάτω οι ξένοι δεν έρχονται μόνο για τη θάλασσα, μπορούν να πάνε για πέναντι. Ούτε για τον ήλιο. Το βρίσκουν και στην Αίγυπτο. Αυτά που έχουμε, νομίζω ότι αυτά πρέπει να δείξουμε. Και το θέμα της ΚΟΠ, κατ' εμέ, σαν γιατρός πρώτα, είναι θέμα του Ιπποκράτη.
η ανάδειξή του σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κοινωνίας. Νομίζω ότι το έχει ψηφίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο καιρό θα μένει στο Σιχτάρι αυτό το πράγμα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος των διεθνές που γράφει το Δημοτικό και σαν πρότασή μου σε σχέση με όσο ελέγχησα ήταν ένα διεθνές τουριστικό κέντρο υγείας το οποίο θα στηρίξει το Ιπποκράτη Ίδρυμα, θα ήταν μέσα στις κυβερνητικές σας υποσχέσεις για να προβληθεί κυρίως η ΚΟΣ μέσα του Διεθνούς Ιπποκράτη Ίδρυματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ το συμπεριφορά μας. Αφού ευχαρίστω τον κόσμο, θέλω να ευχαριστήσω και τη ΜΕΡΙ. Όχι μόνο για το γεγονός ότι μας παρέχει τον θαυμάσιο χώρο αυτόν σήμερα για να φιλοξενήσει αυτή την πολύ ουσιαστική συνάντηση, συζήτηση που θα κάνουμε, γιατί δέχτηκε να βρεθεί στο Ευρωπροσφορέδιό μας και διότι μέσα από τη δικιά της προσωπική διαδρομή αποδεικνύει έμπρακτα ότι το τουριστικό μας προϊόν μπορεί να αναβαθμιστεί αν το δούμε από μια διαφορετική ματιά, αν το συνδέσουμε με το πρωτογενή τομέα και αν αντιληφθούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι αυτό το οποίο έχουμε να πουλήσουμε ως χώρα σήμερα δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά θα επανέλθω σε αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια των παρατηρήσεων. Θέλω να ξεκινήσω με τα γενικά και να καταλήξω στα ειδικά που αφορούν τα ζητήματα του τουρισμού. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι άκουσα από πολλούς παραβρισκόμενους σήμερα αυτή την πολύ σημαντική έννοια της απενοχοποίησης της επιχειρηματικότητας. Έχω κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μέσα από την πολιτική μου διαδρομή να εξηγήσω στην ελληνική κοινωνία ότι ο πλούτος παράγεται πρωτίστως από τον ιδιωτικό τομέα. Παράγεται από επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν, όπως πολύ σωστά είπατε, το ρίσκο να βάλουν τα κεφάλαιά τους να δουλέψουν, προσδοκώντας προφανώς σε μια ικανοποιητική απόδοση και θέλουν αυτό να το κάνουν σε ένα καθεστώς σταθερότητας, προβλεψιμότητας και με το κράτος, αν όχι αρρωγό, σίγουρα όχι εμπόδιο στην καθημερινή τους εργασία. Θέλω με άλλα λόγια να ασχολείστε πολύ περισσότερο με το πώς θα μεγαλώσετε τη δουλειά σας, με το πώς θα προσελκύσετε πελάτες. Ο μικρός επιχειρηματίας με το πώς θα αποκτήσει εκείνες τις ψηφιακές δεξιότητες ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και να καταλάβει σήμερα τι σημαίνει ψηφιακό μάρκετινγκ, παρά να ασχολείστε να τρέχετε από τη μία υπηρεσία στην άλλη και να διεκπαιρώνετε μικρές ή μεγάλες εκκρεμότητες που έχετε με τη δημόσια διοίκηση. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη δημιουργία πλούτου, δεν μιλάμε μόνο για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ή την αξιοποίηση φορολογικών εργαλείων για να προωθήσουμε επενδύσεις κεφαλαίου. Καλή ώρα, αποθεματικά, αντιμετώπιση των επενδύσεων κεφαλαίου με τη λογική των υπεραποσβέσεων ή έξυπνα φορολογικά εργαλεία για να βοηθήσουμε ξενοδοχειακές μονάδες υφιστάμενες να κάνουν σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις με αντάλλαγμα την αύξηση του συντελεστή δόμησης για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτά είναι έξυπνα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να σας ενθαρρύνουμε να επενδύσετε περισσότερο. Μιλάμε όμως για κάτι άλλο. Μιλάμε για την ανάγκη να σαρώσουμε στην κυριολεξία ως οδοστρωτήρες τα εμπόδια τα οποία σήμερα κρατούν δέσμη οικονομική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα οριζόντιο. Δεν αφορά μόνο την κυβερνητική ηγεσία, αφορά την περιφερειακή διοίκηση, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά το ποιος κάνει τι, την έννοια του πολυεπίπεδου κράτους, να αποσαφηνίσουμε επιτέλους τι κάνει η κεντρική διοίκηση, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνουν οι δήμοι. Και όπου μπορούμε να περάσουμε αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα την εμπιστευτούμε και θα το κάνουμε. Και την περιφερειακή διοίκηση, αλλά και τους Δήμους. Όπου οι περιφέρειες πρέπει να παρεμβαίνουν εκεί που δεν μπορούν, ειδικά οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι, να διεκπαιρώνουν σημαντικά έργα οικοδομής, να τους αφήσουμε να το κάνουμε. Μίλησα με τον Περιφερειάρχη για το πώς ο ίδιος παρενέβη για να φτιάξει τον βιολογικό καθαρισμό στην Τήλο. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένας μικρός Δήμος να το κάνει, το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Καστελόριζο. Από το οποίο ήρθα. Αυτό προϋποθέτει όμως μια καλή κατανόηση του ποιος κάνει τι σε αυτή τη χώρα. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πού μπορείς να χτίσεις. Το χωροταξικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ως μια βάση αναπτυξιακή για να καθορίσουμε επιτέλους της χρυσής γης και απόλυτη προτεραιότητα για μένα, όχι μόνο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο αυτή η κυβέρνηση το κατήργησε
χωρίς να το αντικαταστήσει με τίποτα. Αναρωτιέμαι. Η σημαντικότερη παρέμβαση ρυθμιστική στον τομέα του τουρισμού είναι το ζήτημα των χρήσεων γης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί το είπες πολύ σωστά, Δίνα, και το σημείωσε, μου άρεσε ως λέξη. Δεν είναι ο τουρισμός αποτέλεσμα συγκύριας. Ξέρετε πολύ καλά ότι πήγαμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί χαράξαμε κάποια συγκεκριμένη τουριστική πολιτική, αλλά διότι έτσι ήρθαν τα πράγματα ως προς την θέση στην οποία πρέπει να ανταγωνιστεί. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Ήδη αρχίζει και αλλάζει. Ξέραμε το 19 τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και πρέπει να χαράξουμε μια βιώσιμη πολιτική για τον τουρισμό μας, η οποία να αναδεικνύει ουσιαστικά τα σχετικά μας πλεονεκτήματα, να έχει βάθος, περιεχόμενο και να μπορούμε να αντιληφθούμε τι μπορούμε εμείς ως χώρα να κάνουμε καλά και ποια είναι η θέση μας σε μια τουριστική αγορά η οποία αλλάζει και αυτή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και εδώ πέρα, επιτρέψτε μου να πω ότι το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο από το να παρέχουμε απλά μια ωραία παραλία και ένα θαυμάσιο καιρό. Και συνδέεται σε ένα βαθμό τον πολιτισμό μας με τις κλασικές αξίες, με την έννοια του μέτρου, της καλής ζωής, της ευεξίας, του πολιτισμού, του πρωτογενού τομέα και βέβαια της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Για μένα ο τουρισμός δεν είναι μια οριζόντια, μια κάθετη πολιτική η οποία δεν συνδέεται με τίποτα. Δεν μπορούμε σήμερα να συζητάμε για τουρισμό αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ελληνικό τουρισμό αν δεν τον διασυνδέσουμε ουσιαστικά με την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ανοίγω μια παρένθεση. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το λέω διότι είμαι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μία έκθεση η οποία γίνεται στη Δήμο και η οποία για πρώτη φορά με τη σύμφωνη γνώμη της εφορέας αρχαιοτήτων έρχεται και ενώνει τις δυνάμεις ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, ο οποίος δείχνει τα έργα του σε έναν κλασικό αρχαιολογικό χώρο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου μπορεί να τη δούμε μέσα από μια τελείως διαφορετική ματιά. Τέτοιες προσεγγίσεις δεν είναι άγνωστες στους ανταγωνιστές μας. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι δεν γυρίζει ο κόσμος μόνο γύρω από την Ελλάδα και αυτά που κάνουμε. Πρέπει εμείς πρώτοι να τρέξουμε μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Η υποκρατική παράδοση στην ΚΟ είναι κάτι το οποίο προφανώς και μπορεί να συνδεθεί με τον ιατρικό τουρισμό και όχι μόνο. Ο Ιπποκράτης δεν ήταν απλά ο άνθρωπος ο οποίος ταύτισε τη διαδρομή του με την ιατρική επιστήμη. Την ταύτισε και με την έννοια της γενικότερης ισορροπίας, της ευεξίας και το τι σημαίνει να ζει κανείς μια υγιεινή ζωή. Και το τι σημαίνει αυτό ενδεχομένως για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θέλουν να έρθουν, κάποιοι να ζήσουν περισσότερο στα μέρη μας, συνδέεται με τη δεύτερη κατοικία. Όλα αυτά, με άλλα λόγια, συνδέουν ένα πλαίσιο το οποίο απαιτεί την συνύπαρξη και τη συνεννόηση πολλών διαφορετικών αγωνιτήτων, αλλά μέσα από μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και πάντα να το τονίσω αυτό, με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ θέλω να χαιρετήσω τον ξενοδοχειακό κλάδο της ΚΟ. Το κάνω γιατί γνωρίζω ότι ήσασταν πάντα στην πρώτη γραμμή, σταθήκατε όλοι σε πολύ δύσκολες συγκυρίες και οι επενδύσεις τις οποίες κάνατε ήταν το βλέμμα στο μέλλον. Αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα το να φτιάξει κανείς σε ένα καλό ξενοδοχείο, ένα καλό σπα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Γιατί αυτό ζητάει ό,τι σκέφτεσαι πια. Και αν δεν το κάνουμε, αν δεν το κάνετε, εσείς θα βρεθούμε εκτός αγοράς. Το να μπορούμε να διανθίζουμε το τουριστικό προϊόν με μια επίσκεψη σε ένα ωραίο οινοποιείο, και αυτό πια δεν είναι πολυτέλεια αλλά υποχρέωση να δώσουμε παραπάνω επιλογές στον επισκέπτη, ο οποίος θα έρθει στο νησί μας. Αλλά η προστασία του περιβάλλοντος ως προς τις βασικές υποδομές, απορρίμματα, νερό, διαχείριση της γης, προστασία της αγροτικής γης, εκεί είναι που πρέπει να παρέμβει το κεντρικό κράτος σε συνεννόηση με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τα ζητήματα της καθαρής ενέργειας αφορούν ιδιαίτερα τα μικρά μας τα νησιά. Θα υπάρχουν σημαντικότατοι πόροι διαθέσιμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυκλική οικονομία και για την ενεργειακή αυτονομία των νησιών, ειδικά των μικρών νησιών. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να βοηθήσουμε ειδικά τα μικρά νησιά να αποκτήσουν ένα δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Όχι απλά να είναι ενεργειακά αυτόνομα, αλλά να το πουλήσουν αυτό και ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπορούμε να έχουμε επισκέψεις όχι μόνο στην Κόλα, αλλά και στα μικρότερα νησιά, τα οποία δέχονται σήμερα μεγάλες πιέσεις. Και βέβαια τα ζητήματα της υγείας, κατά απόλυτο δίκιο που τα αναδείξατε, σημείωσα από το οποίο μου είπατε 175 διακομιδές
ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτό σχίζει 2 με 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Θα καλύπταμε τις ανάγκες προσλήψεων μέσα στις χαναποσβέσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το λέω αυτό, διότι οι προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση πρέπει να γίνονται στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και για μας η πρώτη προτεραιότητα, δεν το κρύψαμε ποτέ, είναι να προσλάβουμε προσωπικό στην υγεία, ειδικά νοσηλευτικό προσωπικό. Που έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις. Και έτσι θα κινηθούμε την επόμενη μέρα. Άκουσα μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά με την ρευστότητα την οποία πρέπει να και το πώς θα στηρίξουμε τις ελληνικές τράπεζες. Η συμφωνία αλήθεια στην οποία προτείνω στην επιχειρηματική κοινότητα είναι αμφίδρομη. Εγώ θα σας βοηθήσω την επόμενη μέρα, μειώνοντας φόρους, απλοποιώντας το ρυθμιστικό περιβάλλον, βελτιώνοντας το κόστος δανεισμού συνολικά ως χώρα, διότι αυτό το οποίο έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές είναι μια σημαντικότατη αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, διότι για πρώτη φορά οι αγορές προεξοφλούν ότι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική αναπτυξιακή κυβέρνηση μπορεί να φέρει την Ελλάδα στον δρόμο της κανονικότητας. Το δεν είναι καλό μόνο για την ελληνική δημοκρατία, είναι καλό για όλους σας. Στη μεγάλη μέχρι τη μικρή επιχείρηση, διότι θα μειωθεί το κόστος δανεισμού. Αν εμείς λοιπόν κάνουμε αυτά για την επιχειρηματική κοινότητα, οι απαιτήσεις που έχουμε από την επιχειρηματική κοινότητα είναι πολύ συγκεκριμένες. Εργασιακή ειρήνη και προστασία των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι συμμέτοχοι στην επιτυχία της επιχείρησης. Εμείς θα δώσουμε και περισσότερα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να δίνουν μπόνους και να μην φεύγει το μισό μπόνους σε φόρους και σε εισφορές όπως γίνεται σήμερα. Θα σας βοηθήσουμε, ειδικά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να δώσετε πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους σας. Θέλετε να κάνετε ένα πρόσθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προσφέρει η δημόσια ασφάλιση, να μπορείτε να το κάνετε. Και φυσικά η εργατική νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Αν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση, αυτή η κλαδική σύμβαση, εμείς μιλάμε για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν έχει υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση μεταξύ του κλάδου, έχει επεκταθεί μέσα από τις επεκτασιμότητες και δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους εργαζόμενους, αυτή η κλαδική σύμβαση πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί πρέπει εμείς να μπλέξουμε στα χωράφια των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ότι είναι καλό για τους ίδιους και τη γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες. Και μια κλαδική σύμβαση καλή για τους εργαζόμενους. Γιατί προφανώς δεν θα την είχαν δεχτεί και ήδη δεν την είχαν. Δεν είχαν υπογράψει. Θέλουμε να αντιληφθείτε την έννοια της βιωσιμότητας όπως ήδη το κάνετε, ως μια πρόκληση και ως μια ευκαιρία για την επόμενη μέρα. Και βέβαια με τον τρόπο σας, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, να στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ήδη φαντάζομαι το κάνετε με διακριτικό τρόπο, διότι εδώ πέρα θα πούμε όλοι μαζί αυτό το αδιέξοδο το οποίο έχουμε περιέλθει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι τοπικές κοινωνίες να είναι ενωμένες. Και αν μεταφέρω ένα μήνυμα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου, είναι ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι την επόμενη μέρα. Πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως χώρα την τοξικότητα, τον διχασμό, την ψεύτικη πόλωση, τη λογική ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς και κάποιοι άλλοι είναι με τους λίγους. Εγώ δεν κάνω κρίσεις. Και ξέρω πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, αλλά δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γι' αυτό και θα αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία στιγμή για να κερδίσω και τον τελευταίο σκεπτόμενο συμπολίτη μας, ο οποίος προβληματίζεται σήμερα, να τον πείσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της ανάπτυξης, δεν πάμε πουθενά ως χώρα. Αλλά την επόμενη μέρα, εφόσον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, οφείλω να είμαι πρωθυπουργός. Και αυτό που δεν με ψήφισαν. Και δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, όπως ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις, ο Βουλευτής δεν κάνει διακρίσεις, ο Περιφερειάρχης δεν κάνει διακρίσεις την επόμενη μέρα. Θέλω να ξέρετε ότι για μένα τα νησιά μας είναι ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Και η καρδιά μου είναι πάντα κοντά στην νησιωτική Ελλάδα. Και τα ζητήματα της νησιωτικότητας που αφορούν όχι μόνο το ΦΠΑ, γιατί το ΦΠΑ πράγματι συνδέθηκε εκ των πραγμάτων με το προσφυγικό, αλλά δεν ήταν αυτή η λογική. Η λογική ήταν ότι αντί να έχουμε ένα περίπλοκο μεταφορικό ισοδύναμο με αιτήσεις γραφειοκρατία, έχουμε ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο δίνει πράγματι ένα προνόμιο στα νησιά μας, όπως αντίστοιχα πλεονεκτήματα έχουν και άλλα νησιωτικά συμπλέγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, εδώ πέρα δεν είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε μόνο εμείς. Αν η νησιωτικότητα έχει σημασία, πρέπει να την στηρίξουμε, όπως πρέπει να στηρίξουμε με άλλου είδους πολιτικές τους ορεινούς μας όμως, τα μικρά χωριά, τα οποία και αυτά περιμένουν, να στηρίξουμε συνολικά την περιφέρεια. Αλλά η νησιωτικότητα είναι πάντα ένας τεράστιος πλούτος
για την χώρα μας. Εγώ θα είμαι κοντά στα, στα προβλήματά σας με τους άξιους βουλευτές μας και ευελπιστώ βέβαια ότι η νίκη της Δημοκρατίας θα αυξήσει σημαντικά και την κοινωνική ομάδα, ώστε να μην είναι ο μόνος βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί το 12% και το έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλά και με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, για να μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη Βουλή. Και να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα τα ξέρουμε τα ζητήματα, είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, προγραμματισμένοι, έχουμε κάνει πολύ προετοιμασία, γιατί θα ήταν ανεύθυνο από μέρος μας. Δεν είναι αλαζονικό το να κάνεις προετοιμασία. Ανεύθυνο θα ήταν να μην κάνουμε προετοιμασία για την επόμενη μέρα, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Θέλω να πιάσουμε τον τάβρο τα κέρατα όλοι μαζί και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προοπτικές να κάνουμε πραγματικά μια μεγάλη αναπτυξιακή έκπληξη. Και σας θέλω τους νησιώτες μας και ειδικά τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους φορείς εδώ πέρα στην ΚΟΣ, στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Το επανειδήν. Να είστε καλά. Καλά. Όχι, μας έχουν βγει φωτογραφίες. Να κλείσω μπροστά γιατί